Αγανάκτηση επικρατεί στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στο νησί μας μετά τις απολύσεις 37 συναδέλφων τους χωρίς αποζημίωση από δύο μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα των τουριστικών λεωφορείων. 37 απολύσεις συναδέλφων μας από δύο μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιδοτηθεί από το κράτος για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, για πρώτη φορά στα χρονικά να γίνονται απολύσεις, και παρόλο που ξαναφωνάζουμε ότι απαγορεύονται οι απολύσεις. Είναι νόμος του κράτους. Επιδοτήσε ως εταιρεία, ναι, θα διατηρήσει θέσεις εργασίας. Και εδώ όχι μόνο υπάρχουν απολύσεις, αλλά σου λέει και χωρίς αποζημίωση. Και επαναλαμβάνω, σε ανθρώπους που είναι 20-30 χρόνια σε συγκεκριμένες εταιρείες. Θεωρούμε ότι οι απολύσεις που έγιναν από τις δύο μεγάλες εταιρείες του νησιού μας είναι καθαρά εκδικητικές και απολύσεις εκφοβισμού. Για να φοβήσουν τους συναδέλφους μας, ώστε να υποκύπτουν στα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα αυτοί τι κάνουν για να δικαιολογήσουν αυτό που κάνουν. Δίνουν, δεν ξέρουμε με ποια μορφή, τα λεωφορεία, με ενοικίαση, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, σε συνεργάτες τους, ώστε να μην προσλάβουν οδηγούς. Αυτό είναι τραγικό. Δεν χάνουν το έργο. Το έργο παραμένει το ίδιο. Για εργασιακό μεσαίο να κάνει λόγο, το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο Ερμής, χαρακτηρίζοντας τις απολύσεις ως εκδικητικές και παράνομες. Όταν λέει «σας επιδοτώ», έχουν πάρει τεπίχ, έχουν πάρει επιστρεπτές των καταβολές, και είμαστε οι πρώτοι που φωνάζουμε ότι ναι, πρέπει να είναι υγιές επιχειρήσεις για να υπάρχουν υγιείς εργαζόμενοι. Αλλά οι εργαζόμενοι πού είναι, κυρία Μακάκη? Και μιλάμε και μέσω μιας πανδημίας. Όταν πέρυσι ήρθε το κράτος και προστάτευσε τους εργαζομένους, τους έβαλε σε αναστολή, το είπε το κράτος, όσους εργαζόμενους χρειαστείς, έχεις 100, 5 χρειαστείς, 5 θα δουλέψουν. Οι υπόλοιποι θα μπουν στην αναστολή, υπό την προστασία του κράτους. Άρα λοιπόν φέτος, τι έχει γίνει τόσο τραγικό και πετάνε τον κόσμο στον δρόμο και μάλιστα χωρίς αποζημίωση? Αλλά δεν μπορούμε πλέον εμείς να νιώθουμε αυτή την εκμετάλλευση, την αδικία και την παρανομία που πάνε να μας επιβάλλουν. Δεν θα το δεχτούμε. Τους καλούμε να σεβαστούν τους ανθρώπους που τόσα χρόνια στην πλάτη τους αυτοί έκαναν περιουσίες, να τους πάρουν στη δουλειά, να υπογράψουν τη σύμβαση και να ξεκινήσουμε όμορφα και ομαλά τη νέα σεζόν που ευχόμαστε να είναι καλή. Για το επίμαχο ζήτημα ενημερώθηκε η επιθεώρηση εργασίας, με το Σωματείο να ζητά την ανάκληση των απολύσεων, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να πάρει θέση. Και το αποκορύφωμα είναι να ακούμε μέσα στην επιθεώρηση, όταν λέμε γίνονται απολύσεις, και να λένε είναι ψέμα ότι γίνονται απολύσεις. Δεν κάνουμε, λέει, απολύσεις, κάνουμε μία επαναπρόσληψη. Δηλαδή τι εννοείτε, εξηγήστε μας, θα τους ξαναπάρετε τους ανθρώπους? Όχι, λέει, αλλά είναι μία επαναπρόσληψη, δεν είναι απόλυση. Έχουν γίνει επερωτήσεις από όλα τα κόμματα στη Βουλή για να απαντήσει επίσημα η κυβέρνηση το πώς γίνεται να κάνουν τέτοια πράγματα. Να φτάσουμε μέχρι εκεί που χρειάζεται για να δικαιωθούμε. Δηλαδή δεν γίνεται να παλεύουμε για τα αυτονόητα.